Η κοντρόλη ειδικότητας είναι κάτι που έχει καθιερωθήσει ομολάτα γενικά αυτή την περίοδο. Υπενθυμίζω ότι είμαι βασιλότητα και όχι πίτα. Πίτα στη διεύθυνη πυρότητα. Κατά τη σκέψη μα, είναι βασιλότητα. Είναι πίτα το μεγάλο του βασιλείου. Ήρθε σε κάθε τέτοια εκδήλωση να γίνεται ένα απολογισμό τι κάναμε την προηγούμενη χρονιά και τι προγραμματίζουμε να κάνουμε την φετινή χρονιά. Εγώ θα πάω ακριβώς ένα χρόνο πίσω, το Φλεβάριο του 2018. Τότε κάλεσε ο Δήμαρχος όλους τους πρόεδρους των Συλλόγων στο γραφείο του, τους δέχονταν ξεχωριστά το καθένα και συζητούσαν παρουσίαζε ο Δήμαρχος το πλάνο για τους πολιτιστικούς συλλόγους. Εγώ ήμουν προτελευταίος, τελευταίος ήταν ο πρόεδρος των πρόεδρων των δικαίων μας. Με παρουσίασε ο Δήμαρχος, το φίλος Χρήστος μαζί με τον Γιώργο Μαυροϊδή, στις προτάσεις για το πώς να κινηθούμε οι ξύλινοι. Και με ρώτησε την άποψή μου. Ήταν η πρώτη φορά που του είπα ότι εμείς σαν Σύλλογος Αρκάδων έχουμε ξεκινήσει και προετοιμαζόμαστε για τα 200χρονα της Επανάστασης του 1921. Το συζητήσαμε. Μου είπε ότι τον ενδιαφέρει πολύ. Ήταν τους ανθρώπους που το κράτησε. Δεν περίμενα ότι θα το κράταγε στο μυαλό του. Και μερικούς μήνες μετά μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου ζήτησε να πάω στο γραφείο του. Ευνηδιάστηκα. Και εκεί ο Χρήστος ξέρετε πολλές φορές δεν είναι τι σου λέει ένας άνθρωπος, είναι και πώς το λέει. Ίσως αυτό να είναι και πιο σημαντικό από όλα. Και μου παρουσίασε, είχε δουλέψει όλους αυτούς τους μήνες στο μυαλό του την προετοιμασία της πόλης για τα 200χρονα της Επανάστασης που ήταν σε 2 χρόνια. Το πρόγραμμα Φιλού 2021. Και μου ζήτησε αν μπορώ, με βάση αυτά που έχω κάνει και στην Αρκαδία και στο Δήμο της Τρίπολης, να συνεισφέρω σε αυτό το πιεσιακό πρόγραμμα. Ήταν αδύνατο να μην δεχτώ, ειδικά με τον τρόπο που το έθεσε ο Χρήστος. Είχα καθήκον, είχα απόλυτο καθήκον να το κάνω και να δεχτώ. Και στη σύντομη συζήτηση που κάναμε, διαπιστώσαμε ότι όντως έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προεργασία και προετοιμασία στην πόλη. Και ξεκινήσαμε από τον Νοέμβριο που το συμφωνήσαμε μέχρι τώρα. Αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες μπαίνουν οι τελικές δημιουργίες στο πρόγραμμα. Εκτιμώ, Δήμαρχε, ότι θα ανακοινώσεις ως ομόπου το πρώτο, είναι δική σου αρμοδιότητα. Εγώ, σαν στρατηγός, σέβομαι απολύτως και την ιεραρχία και το απόρριτο. Το μόνο που μπορώ να πω από πλευράς μου για το πρόγραμμα αυτό, Φιλίου 2021, είναι ότι ο Δήμος Φιλής θα γίνει δημοφιλής. Όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και στο Πανελλήνιο. Είναι ο πρώτος Δήμος στη χώρα που εκπονεί ένα τέτοιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την προετοιμασία μιας ολόκληρης πόλης για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1921 και μάλιστα δεν είναι μόνο εκδηλώσεις. Αν ήταν θέμα εκδηλώσεων, θα μπορούσε να προσληφθεί ένας σκηνοθέτης ή ένας οποιοσδήποτε και να διοργανώσει εκδηλώσεις σε 2 χρόνια από τώρα. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα δημιουργίας μιας νέας πολιτισμικής ταυτότητας για την πόλη μας. Γιατί ό,τι είναι η Αρκαδία για την Επανάσταση σε ολόκληρη την Μοριά αλλά και στην Ελλάδα, ο Δήμος Φιλής, η Οσιά, η Πάρνηθα, έτσι την έλεγαν το 1921, είναι για την αντικοβιωτία. Ένας Δήμος με πολύ βαριά ιστορία και με πολύ μεγάλη προσφορά στο 1821 στην Εθνικευσία, αλλά και στα μετέπειτα κοινωνικά και πολιτικά προτάγματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Και σε αυτό το κομμάτι μοιάζει πάρα πολύ με την Αρκαδία. Όπως και η Αρκαδία, όπως φέρνει τα πάντα. Και γι' αυτό, μετά την Επανάσταση, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης προέκυψαν την εμφύλιο πόλεμη και ξέσπασε όλος ο θυμός από το ντόπιο αρχοντολείο Υπουργείου Τουρκοκρατίας στο κεφάλι της Αρκαδίας, κατά τον ίδιο τρόπο, οι ξωτάριδες της Αττικής, οι χωρικοί δηλαδή, οι αγρότες που έμειναν εδώ στην Οσιά, στην Πάρνηθα, απελευθέρωσαν την Αθήνα, απελευθερωθήκαν από τον Αθηνό, και μετά με λέει της Βασιλείου εδώ, από τα μέρη τα δικά μας, ξέσπασε όλη η οργή
κατεστημένου των Αθηνών εδώ στην Δυτική Αττική. Με αυτή την έννοια οι αρκάδες που μένουμε εδώ στην Φιλή έχουμε διπλό καθήκον. Και να κρατάμε ζωντανό το μήνυμα και το νόημα των αγώνων της Αρκαδίας εδώ στην πόλη μας, αλλά και την παράδοσή μας, αλλά ταυτόχρονα να διαπονούμε και όλη την πολιτισμική και εθνική ταυτότητα προσβέβει η κατεπιλογή πατρίδα μας εδώ, γιατί η Φιλή είναι κατεπιλογή πατρίδα μας. Εμείς επιλέξαμε, έρχοντας από την Αρκαδία, να έρθουμε να μείνουμε εδώ. Με αυτές τις σκέψεις, και επειδή έρχονται εκλογές και πολύ και σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής, αλλά και σε δημοτικό επίπεδο, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να ξεφύγουμε από τα όρια και να... και υπάρχουν δυστυχώς αρκετοί που υιοθετούν έναν λόγο εμφυλιοπολεμικό. Εμείς ως αρκάδες δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να είμαστε εμφυλιοπολεμικοί. Αντιθέτως, έχουμε βαθιά ευθύνη και καθήκον απέναντι στη χώρα και στο έθνος να είμαστε, να πρεσβεύουμε και να διακονούμε την εθνική συμφιλίωση, την εθνική συνεννόηση και τη συνεργασία. Προφανώς και θα υπάρχουν πολιτικές αντιπαράθεσεις. Η πολιτική αντιπαράθεση όταν υπάρχει μέσα σε λογικά πλαίσια είναι γόνιμη. Αλλά προς Θεού, μακριά από εμφυλιοπολεμικές ρητορικές και αντιπαραθέσεις. Με αυτές τις σκέψεις και εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου θα κόψω το κομμάτι της πίτας στο όνομα του γένους. Επειδή η έννοια του γένους υπήρξε πάντοτε και στην Επανάσταση του 1921, είναι κάτι το πολύ υπέρτερο από το έθνος. Δεν έχει ούτε ρατσιστικές ούτε εθνικιστικές προεκτάσεις. Το γένος είναι αυτό που λέμε σήμερα η εθνική ταυτότητα. Αν δείτε όλα τα κείμενα της Επανάστασης, όλοι στο όνομα του γένους ορκίζονταν και όλοι στο όνομα του γένους μάχονταν. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, για να μην πολύ μακρηγορώ, το κομμάτι το αφιερώνω στο γένος και το οποίο εμπεριτούει και την Αρκαδία και την πόλη της Φιλής.